Γερμανού κοιτασματολόγου του Alfred Gehr, ο οποίος αργότερα εργάστηκε και στο Χιούστον, στο Τέξας, ως ειδικό σε θέματα πετρελαίου, έκανε μεγάλες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου. Στα συγγράμματά του αναφέρει ότι στον κόλπο της Καβάλας μπορούμε να αντλήσουμε 900.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Προσέξτε αυτήν την επισήμανση που θα σας πω τώρα, πάντοτε του Gehr. Είναι αδιαφυσβήτητα σημαντικές ισορρεύσεις κοιτασμάτων πετρελαίου. Στο τρίγωνο λοιπόν Ρουμανία, Λιβύη, Σαουδική Αραβία, λέει ότι αυτά τα πετρέλαια είναι γειτονικά αντίκλινα που συνδέονται με υπόγεια ρεύματα με το μεγάλο κοίτασμα του Βορείου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανέβρεση του πολύ πρόσφατα εκτεταμένου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη γειτονική Βουλγαρία. Δηλαδή δεν υπάρχει περιοχή γύρω από αυτό το τρίγωνο που να μην έχει ή το πρόδρομο κομμάτι του πετρελαίου που λέγεται φυσικό αέριο ή τα ίδια μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου.